Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λαυράκια, υπολογίζεται ότι θα φέρει ο έλεγχος που διενεργείται από το ΣΔΟΕ και τους οικονομικούς εισαγγελείς στα 65 CDs που έχουν ήδη παραδοθεί από όλες τις τράπεζες και αφορούν καταθέσεις περίοδου από το 2000 έως το 2012, σε πρώτη φάση για ποσά άνω των 100.000 ευρώ και σε δεύτερη θα αφορά ποσά άνω των 300.000 ευρώ. Οι ελεγκτικές αρχές έχουν στα χέρια τους συνολικά 1.215.000 κινήσεις λογαριασμών και όπως αναφέρουν οι λογαριασμοί άνω των 100.000 ευρώ περιέχουν συνολικά 43 δις ευρώ και τα οποία θα ελεγχθούν αν έχουν δηλωθεί ή αν πρόκειται για μαύρο χρήμα. Λαυράκια και ίσως εκατομμύρια στα δημόσια ταμεία. Υπολογίζεται ότι θα φέρει ο έλεγχος που διενεργείται από το ΣΔΟΕ και από τους εισαγγελείς στα 65 CD που έχουν ήδη παραδώσει όλες οι τράπεζες και αφορούν οι μεταπούς καταθέτες. Συγκεκριμένα αφορούν καταθέσεις περίοδου 2000-2012 σε πρώτη φάση για ποσά πάνω από 100.000 ευρώ και σε δεύτερη για ποσά άνω των 300.000 ευρώ. Οι έλεγχοι θα αφορούν 1.215.000 κινήσεις λογαριασμών που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ και έγιναν στη διάρκεια της επίμαχης αυτής περίοδου. Περίπου 43 δισεκατομμύρια ευρώ είναι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος οι μη εγγυημένες καταθέσεις, αυτές δηλαδή που ξεπερνούν το όριο των 100.000 ευρώ και πρόκειται τώρα να ξεσκονιστούν προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες τους ανταποκρίνονται σε αυτές. Ναι, κυρίως η δουλειά μας είναι αυτή. Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. Το είχα τονίσει από την ημέρα που παρέλαβα ότι τα χρήματα είναι στους τραπεζικούς λογαριασμούς, γιατί πριν 3, 4, 5, 6 χρόνια όλοι τα χρήματα θα βάλουν στις τράπεζες. Δεν ήταν κανένας υποψιασμένος ότι μπορούμε να πάμε στις καταθέσεις. Έχουμε μπει στις καταθέσεις και όντως βρίσκουμε πάρα πολλά χρήματα και κυρίως στους επώνυμους. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ, υπό τον συντονισμό του Μεσίνου Ειδικού Γραμματέα, έχουν πλέον στους υπολογιστές τους τις τραπεζικές καταθέσεις και συγκρίνοντάς τις με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι, μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να διαπιστώσουν αμέσως ποιοι απέκρυψαν εισοδήματα. Τα στοιχεία που παρέχουν οι τράπεζες στο ΣΔΟΕ και τους οικονομικούς εισαγγελείς είναι εντυπωσιακά και αφορούν, σύμφωνα με τους ελεγκτές, σημαντικό αριθμό πολιτών. Θα σας έλεγα εγώ από την αρχή ότι εμάς μας διαφέρει ο επώνυμος, όταν λέω επώνυμος. Ο επαγγελματίας ο οποίος έχει οικονομική επιφάνεια, ο γιατρός, ο δικηγόρος, υπάρχει αυτός, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια οικονομική επιφάνεια και εκεί κάνουμε τους ελέγχους και εκεί είναι τα πολλά χρήματα τα οποία εμείς καταλογίζουμε. Και αν θα δείτε κάθε τέλος του μήνα που κυρίως εκδίδουμε ένα δελτίο τύπου, είναι τα ευρήματα τα οποία είναι απίθανα αυτά που τα οποία δώσουμε, τα οποία δεν έχουν καμία σύγκριση με το παρελθόν. Το παρελθόν κυρίως. Είχαμε τις μικροπαραβάσεις, μικροαποδείξεις, αυτό για το ΣΔΟΕ δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται με αυτά τις μικροπαραβάσεις, ασχολείται με τις μεγάλες παραβάσεις και θα βλέπετε τα ευρήματα. Λοιπόν, μένουμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, να συζητήσουμε, να καλησπερίσουμε, έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Κώστα Τζορετούλια εδώ στο στούδιο, στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, τον συνάδελφο τον Γιάννη Λάμπρου, αλλά και τον δήμαρχο Ευρώτα, τον κύριο Γιάννη Γρυπιώτη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Έχουμε ένα κίνημα, θα λέει κανείς, ένα κίνημα δημάρχων από όλη τη χώρα που συγκροτούν το κίνημα ανατροπής στην αυτοδιοίκηση, όπως το ονομάζουν, απορρίπτοντας κομματικούς αναγκαλισμούς. 60 στον αριθμό οι δήμαρχοι, με έντονο το ενδιαφέρον και το άρωμα Πελοποννήσου, Κώστα. Ναι, Θέμη, είναι ένα κίνημα το οποίο ήταν κάτι το οποίο σας καρδιά εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και φαίνεται ότι παίρνει σάρκα και όστα. Έχοντας ως στόχο κυρίαρχα την ανατροπή, όπως αναφέρεται και στο κείμενο, ένα κείμενο αρχών το οποίο υπογράφουν 60 δήμαρχοι, με έντονο το χρώμα και της Πελοποννήσου. Μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Μεσίνης, ο Σάρος Αναστασόπουλος, Επιδαύρου, ο κ. Γκάτζιος, ο κ. Γρυπιός, τον έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας τα πει. Ο κ. Καμπός από το Άργος, ο κ. Καφαντέρης από την Πύλο, ο κ. Μαραμπές από την Δυτική Μάνη, ο κ. Νίκας από την Καλαμάτα, ο κ. Σταθόπουλος από την Ιχαλία και ο κ. Φυρής από την Ερμιονίδα. Έτσι δίνουν το στίγμα τους για αυτήν την κίνηση, όπου μεταξύ άλλων έτσι, έχει ως επίκεντρο το ότι η Δήμη δεν πρέπει να είναι ζητιάνη της κεντρικής εξουσίας και των περιφέρειών, θέτει ένα πλαίσιο συνεργασίας μέσα στην επόμενη πενταετία, κυρίαρχα τα ζητήματα του ΕΣΠΑ, των θεσμικών ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την αυτοδιοίκηση και ουσιαστικά διαμορφώνει ή θέλει για την ακρίβεια να διαμορφώσει ένα τέτοιο πλαίσιο, πλαίσιο που θα βάλει την αυτοδιοίκηση σε μια αναπτυξιακή τροχιά για την επόμενη πενταετία. Γιάννη Λάμπρου, αυτό που βλέπουμε είναι πως υπάρχει μια διαρκή κινητικότητα στην αυτοδιοίκηση, μια διαρκή κινητικότητα το τελευταίο διάστημα που έχουν να κάνει και με τις εξελίξεις με την Κεντρική Ένωση, εδώ που οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου θέλουν να έχουν ένα βασικό λόγο. Είναι σίγουρο αυτό, Θέμη. Το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή και ουσιαστικά πέρα από το πολιτικό στίγμα που δίνει κίνηση αυτή το κεντροδεξιό,
Είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στους Δήμους της Περιφέρειας και στους δύο Μετροπολιτικούς Δήμους της χώρας. Οι Δήμαρχοι της Περιφέρειας θεωρούν ότι οι καμίνοι και μπουτάρες λειτουργούν για λογαριασμό των δύο πόλεων, παίρνουν τη μερίδα του μέλλοντος του λέοντος και από τα μεγάλα κοινωνικά προγράμματα, αλλά και από τα μεγάλα εθνικά προγράμματα, με αποτέλεσμα να αφήνουν τους άλλους Δήμους στην απέξω. Αυτό είναι το ουσιώδες ζήτημα που προκύπτει από αυτή την κίνηση, πέρα από το ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η κεντροδεξιά προσπαθεί να συμπληρώσει τις δυνάμεις της στον χώρο της ΚΕΔΕ, που είναι ένας σοβαρός θεσμός και όντως έχει προοπτική και μέλλον. Να ακούσουμε τον κύριο Γρυπιώτη. Κύριε Γρυπιώτη, να μας πείτε δύο λόγια για αυτήν την κίνηση, για τους στόχους της και αν υπάρχει έτσι και πολιτική στο βάθος αναφορά. Κοιτάξτε, ουσιαστικά θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει και η περιφέρεια να μιλάει διαφορετικά. Νομίζω ότι η πρόεδρε της ΚΕΔΕ τόσα χρόνια από το κέντρο της εξουσίας, που είναι η Αθήνα, βεβαίως και η Θεσσαλονίκη, είναι αναγνωρίσιμα κέντρα, δυνατά, με τη μόνη διαφορά ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να δουλεύει πλέον κεντρικά, θα πρέπει να αναπτυχθεί περιφερειακά και θα πρέπει πλέον τα κέντρα αποφάσεων να είναι απλωμένα για να μπορούν να εξαρθούν όχι μόνο συμπεράσματα τα οποία ουσιαστικά θα έχουν για να κινήσουν την οικονομία της χώρας μας διαφορετικά. Πιστεύω ότι η αυτοδιοίκηση έχει έναν θεσμό ο οποίος είναι ουσιαστικός, με τη μόνη διαφορά ότι θα πρέπει, όπως είπα και προηγουμένως, η περιφέρεια να έχει έναν βασικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις. Φαντάζομαι ότι διεκδικείται αυτόν τον ρόλο, γιατί αντιστάθμισμα από την άλλη υπάρχει και ένα, θα έλεγε κανείς, κεντροαριστερό σχήμα. Εσείς θα έχετε κεντροδεξιά αναφορά. Κοιτάξτε να δείτε, εκείνο που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να δώσουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις πολιτικές. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις κινήσεις, σε αυτά τα κινήματα, είναι να μπορέσουμε να δώσουμε ένα διαφορετικό στίγμα, ένα στίγμα ανάπτυξης, όπως είπα προηγουμένως, γιατί μην ξεχνάμε ότι η περιφέρεια, δυστυχώς και από την πλευρά της Λακωνίας ακόμα περισσότερο, είναι ότι είχε φρενάρει σε ουσιαστικά έργα ανάπτυξης, και αυτό διότι δυστυχώς η Ελλάδα μέχρι χθες λειτουργούσε μόνο σε κεντρικό επίπεδο, θεωρώντας ότι η συσπηρωμένη κίνηση των πολιτών που βρισκόταν στα κέντρα, όπως ήταν μέχρι χθες, δηλαδή στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ότι είχαν και τον βασικό ρόλο για την επίλυση των ουσιαστικών ζητημάτων, τα οποία ήταν προβλήματα πολύ διαφορετικά από αυτά που αντιμετωπίζουμε εμείς. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Εμείς εδώ έχουμε να συντηρήσουμε αγροτικές οδοποιίες, έχουμε να συντηρήσουμε άλλα προβλήματα τα οποία πολλές φορές οι πρόεδροι της ΚΕΔΕ δεν τα γνώρισαν, αλλά δεν τα άγγιζαν κιόλας. Εδώ δεν έχει γίνει λόγος για τα απορρίμματα, θα έλεγε κανείς, που είναι εξαιρετικά βασικό ζήτημα και που αφορά ολόκληρη την επικράτεια από την πλευρά της ΚΕΔΕ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Ναι, Γιάννη. Θα έρθω σε σένα. Ναι, Γιάννη, σε σένα θα έρθω. Ο Δήμαρχος Ευρώτα επιβεβαιώνει αυτό που εμείς, σαν κανάλι, έχουμε πει εδώ και 10 μέρες. Ότι ουσιαστικά είναι μια κίνηση των Δημάρχων της Περιφέρειας απέναντι στους καμίνους και μπουτάρες. Είναι στη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Σωστά. Απλά οι κεντροαριστεροί δεν μπορούν να την κάνουν αυτή την αντιπαράθεση και έχουν αναλάβει το ρόλο αυτή τη σχηματική, δεν είναι σχηματική αντιπαράθεση. Είναι ουσία για το χώρο της αυτοδιοίκησης, το ανέλαβαν και οι κεντροδευτικοί δήμαρχοι. Θα ήθελα να πω, πω επιπλέον ότι σε αυτό που είπε θα συμφωνήσω απόλυτα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με πολιτικές αξίας, με πολιτικές ανάπτυξης για όλη την Ελλάδα. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι τώρα πλέον που η φτωχοποίηση, να το πούμε έτσι διαφορετικά, στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί στα κέντρα, και αυτό ήταν γιατί μέχρι χθες οι επιλογές τους ήταν να λειτουργεί η Ελλάδα με κεντρικές γραμμές. Εάν η Ελλάδα λειτουργήσει εν διάθετη περιπτώσει με περιφερειακή διαφορετική ανάπτυξη και διαφορετικές θέσεις, ίσως εμείς να έχουμε δίκιο και εδώ πλέον να έχουμε τα ουσιαστικά αποτελέσματα, τα οποία θα είναι η επίλυση ουσιαστικών ζητημάτων της πολιτείας. Ζητάμε λοιπόν εμείς με αυτή την κίνηση που κάνουμε την ιδιαίτερη παρουσία της περιφέρειας, η οποία θα έχει μία θέση διαφορετική από αυτή που υπήρχε μέχρι χθες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Γιάννη, πάντως αυτό που βλέπουμε, Γιάννη Λάμπρου, είναι το έντονο ενδιαφέρον που μπαίνει στην απόχρωση της αυτοδιοίκησης, όπως και να το δούμε. Είδαμε κινήσεις αρχικές, κινήσεις που σχηματοποιούνται, εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με την ΠΕΔ και με την ΚΕΔΕ
και με το όργανο που έχει να κάνει με τους περιφερειάρχες. Η κινητικότητα αυτό το διάστημα μέχρι και τα μέσα Σεπτέμβρη θα είναι στην αυτοδιοίκηση. Και θα είναι να προκαταλάβουμε λίγο τις εξελίξεις, να πούμε ότι θα δείξω ότι και ο υποψήφιο του σχήματος αυτό θα είναι δήμαρχος στην περιφέρεια. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν και δήμαρχοι κέντρο αριστεροί, οι οποίοι θέλουν να δηλώσουν και αυτή την άλλη τοποθέτησή του απέναντι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, η οποία παίρνει πάντα το μερίδιο του λαού. Ωραία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ. Καλή σου νύχτα. Πάμε εμείς τώρα στον Κώστα Τζερεζούλια για να πούμε για τα υπόλοιπα. Υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά το ζήτημα που έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας. Πέρασε τροπολογία του Βασίλη Κικίλια, που βάζει ουσιαστικά την σφραγίδα του νέου Υπουργού Δημοσίας Τάξης στο όλο ζήτημα και δημιουργεί μικρές ελληνικές αστυνομίες από την περιφέρεια. Κοίταξε να τη στεμή, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει κατά καιρούς πάρα πολύ και τους συνδικαλιστές και τους εργαζόμενους στην ελληνική αστυνομία, αλλά κυρίαρχα και το αρχηγείο. Και μάλιστα στο πλαίσιο αυτό έχει υπάρξει και ένας μεγάλος διάλογος για το τι χρειάζεται και το τι πρέπει να αλλάξει, με σκοπό πάντα τι, το να ενισχυθεί η αστυνόμευση στην περιφέρεια, αλλά και τα κέντρα των πόλεων. Το νομοσχέδιο αυτό κατατέθηκε, ήρθε στην Βουλή, όπου και αναμένεται να υπάρξει διαδικασία της συζήτησης. Ένα νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά, όπως είπες και εσύ, προωθεί τις μικρές αστυνομίες ανά περιοχή, προκειμένου έτσι να υπάρξει μια τύπου αποκέντρωση στο κομμάτι το οργανωτικό, πάντα υπό την ομπρέλα του αρχηγείου. Φαίνεται ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο κατά κύριο λόγο έχουν εισακουστεί και αυτά που οι ίδιοι οι αστυνομικοί έχουν σημειώσει. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο, όπως έρχεται πλέον, φαίνεται να εμπεριέχει αρκετές τροποποιήσεις από ό,τι αρχικά είχε συμβεί, δείγμα που δείχνει ότι και από την πλευρά του το Υπουργείο έχει ανοιχτά αυτιά, θέλοντας ουσιαστικά το αποτέλεσμα και όχι απλά να κάνει μία αλλαγή για τα μάτια και μόνο. Μιλάμε για μία μεταρρύθμιση συνολική, μία μεταρρύθμιση όπου πέρα από ονόματα και άλλου τύπου που μπορεί να δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, σκοπό και, όπως λένε και οι αξιωματούχοι, έχει και αναμένεται να ενισχύσει περισσότερο την περιφέρεια και την αστυνόμευση αυτής. Είναι κάτι το οποίο θα κριθεί, σίγουρα θα υπάρξουν αντιδράσεις, είναι κάτι αναμενόμενο, ωστόσο πλέον αναμένεται να κριθεί στην πράξη, καθώς, όπως και το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουμε δει, πολλές από τις κινήσεις που έχουν γίνει από την ελληνική αστυνομία δείχνουν ότι αποδίδουν καρπούς. Και αποδίδουν καρπούς και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου. Μάλιστα. Πάμε και σε μια άλλη ειδήση τώρα από το αστυνομικό δελτίο που έχει να κάνει με την ορφανή φοιτεία που βρέθηκε το πρωί στην περιοχή του Νεοχωρίου, έτσι, στο Δήμο Ιχαλίας. 351 ορφανά δενδύλια, λοιπόν, νικής κάναβης. Είναι αυτό που είπαμε στο πλαίσιο των εμπεριστατωμένων ερευνών. Τελευταία πάρα πολλές επιτυχίες είναι η εποχή τους, τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Μία ακόμα επιτυχία, λοιπόν, από τις αστυνομικές υπηρεσίες σε επίπεδο εδώ Μεσσηνίας, με την δίωξη να αξιοποιεί κατάλληλα πληροφορίες. Υπήρξε παρακολούθηση. Ωστόσο, η φοιτή αυτή είναι ορφανή. Αναζητείται και αναμένεται ο εντοπισμός του ιδιοκτήτη της. 351 δενδύλια στην περιοχή Νεοχώρη στον Μελιγάλα, στον Δήμο Ιχαλίας, η συγκεκριμένη φοιτεία. Και ουσιαστικά μιλάμε για μία ακόμα επιτυχία των ανδρών της δίωξης ναρκωτικών στην περιοχή μας. Κώστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Αναστάτωση σε ολόκληρη τη χώρα επικρατεί λόγω του νέου ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Το τελευταίο 48 ώρα έχουμε απίστευτες καταστάσεις, μέχρι και οι οικογένειες να χωρίζουν τα τσανάκια τους για να μην πληρώσουν τον ένφια. Από το Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ήδη διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για να γλιτώσουν οι υποπροϋποθέσεις οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σκηνές ροκ εξελίσσονται το τελευταίο 48ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι περίλικες γονείς ζητούν από τα παιδιά τους να μπουν στο Taxis.net για να δουν το εκαθαριστικό του ένφια που καλούνται να πληρώσουν και έρχονται σε προστριβές μαζί τους, όταν διαπιστώνουν πως ο επικαρποτής γονιός που εισπράττει τα ενίκια πληρώνει λιγότερο φόρο για το ίδιο το ακίνητο από το παιδί του που έχει απλώς την υψηλή κυριότητα. Την οργή των ιδιοκτητών αστικών ακινήτων προκαλούν επίσης η υποχρέωση πληρωμής φόρου για ξενίκια στα ακίνητα που δεν προσφέρουν εισόδημα αλλά αποτελούν πηγή εξόδων για τον ιδιοκτήτη. Αλλά γενικά προκαλούν σοκ και τα λάθη που οφείλονται στο Ε9, όπως και ο υπολογισμός αγροτεμαχίων με αξία οικοπαίδου. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τι θα κάνει η κυβέρνηση, δεν ξέρω. Ψηλάει αγανάκτηση μεγάλη. Από το Σάββατο, οι φορολογούμενοι μπορούν να βρουν και να διαβάσουν στο www.gsis.gr το εκαθαριστικό που έχει εκδοθεί στο όνομα κάθε ιδιοκτήτη και όχι ανακίνητο όπως ίσχυε με το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ. Πρέπει να μπουν στην εφαρμογή περιουσιολογίου, δηλώσει στοιχείων ακινήτων Ε9 με τους κωδικούς στο Taxis.net και να εκτυπώσουν το εκαθαριστικό φόρο για το 2014. Το σοκ είναι μεγάλο και για τους κατοίκους της επαρχίας
που καλούνται για πρώτη φορά να πληρώσουν φόρο. Επίσης, οι ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπαίδων ή οικοπαίδων με κτίσματα στα οποία δεν έχει καλυφθεί πλήρως ο συντελεστής δόμησης, όσοι διαθέτουν μη ηλεκτροδοτούμενα κίνητα και όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετους ή μη υπαίθριους χώρους, είναι βασικές κατηγορίες μεγάλων χαμένων από την καθιέρωση του ένφια. Στον αντίποδα, ελαφρύνσεις προκύπτουν για όσοι διαθέτουν μόνο ηλεκτροδοτούμενα διαμερίσματα ή κατοικίες σε οικόπεδα όπου έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης. Ωστόσο, πολλοί ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, αν και υπολόγισαν να πληρώσουν λιγότερα από ό,τι με το ΕΤΔΕ, πληρώνουν τελικά τα ίδια ή και περισσότερα, αν συνυπολογιστεί και το εξοχικό ή κάποιο χτήμα με ελιές που έχουν στο όνομά τους. Με τι να τα πληρώσω? Γι' αυτά τρέχω από το πρωί και δεν βρίσκω άκρη. Με την κατάσταση λοιπόν να περιέχει και αδικίες, από το Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει σχεδιασμός προκειμένου κατηγορίες φορολογουμένων να μπορούν να απαλλαγούν υπό προϋποθέσεις. Έτσι, προβλέπεται να χορηγηθεί έκτος 50% για νοικοκυριά με οικονομική αδυναμία και με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, που προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και το κάθε παιδί, εφόσον η επιφάνεια των ακινήτων δεν ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν αρρύθμιστες οφειλές σε φορεία και ταμεία. Πλήρης απαλλαγή για τρίτεκνους πολύτεκνους, εάν το εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ, με προσάυξη 1.000 ευρώ για κάθε σύζυγο και κάθε παιδί και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Υπάρχουν επίσης εισηγήσεις για πληρωμή σε περισσότερες δόσεις ή και εξαίρεση των ξενίκιας των ακινήτων, αλλά δύσκολα θα γίνουν δεκτά από την Τρόικα. Θερμό μήνυμα στήριξης προς την ελληνική κυβέρνηση έφερε μαζί του ο νέος πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Αγωνίστηκα σαν λιοντάρι να κρατήσω την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, τόνισε σε κοινή συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό. Από την πλευρά του Αντώνη Σαμαράς, υπογράμμισε ότι η χώρα βγαίνει από την κρίση και την ύφεση. Θερμό μήνυμα στήριξης προς την ελληνική κυβέρνηση έφερε μαζί του ο νέος πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Τόνισε μάλιστα ότι όσο ήταν πρόεδρος του Eurogroup στην χειρότερη φάση της οικονομικής κρίσης, αγωνίστηκε σαν λιοντάρι για δύο πράγματα. Αφενός να πείσει τους Έλληνες αξιωματούχους να αλλάξουν πορεία και να προχωρήσουν τις μεταρρυθμίσεις, και αφετέρου να πείσει τους υπόλοιπους εταίρους ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει στην Ευρωζώνη. Από την δική του πλευρά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξήρε την συμβολή του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην αντιμετώπιση της κρίσης στην χώρα μας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι η χώρα βγαίνει από την κρίση. Η Ελλάδα μετά από μια μακροχρόνια ύφεση, μετά από μια πολύ σκληρή επώδυνη δοκιμασία, μετά από μια κοπιαστική προσπάθεια, σήμερα βγαίνει από την κρίση. Με τις πολύ οδυνηρές θυσίες των Ελλήνων, με την ωριμότητα των πολιτών μας, αλλά και με τη χωρίς προηγούμενο ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ενσαρκώνεται στον ηγετικό ρόλο του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Πράγματι, η Ελλάδα πιάνει πια όλους τους στόχους της, και τους δημοσιονομικούς και τους μεταρρυθμιστικούς. Βγαίνει από την ύφεση και μπαίνει σε μια νέα εποχή, χωρίς ελλείμματα, με ανταγωνιστικότητα και με εξωστρέφεια. Συζητήσαμε λοιπόν με τον κύριο Γιούνκερ για τη νέα εποχή στην οποία μπαίνει και η Ελλάδα πλέον και η Ενωμένη Ευρώπη. Στην Ελλάδα αποφύγαμε ακριβώς αυτά που δεν κατάφερε να αποφύγει η Αργεντινή. Υποφέραμε αναμφίβολα, αλλά δεν επιτρέψαμε να συμβεί στη χώρα μας ότι έγινε και εξακολουθεί να ταλαιπωρεί εκείνη τη χώρα 12 χρόνια μετά. Και αυτό την ώρα που κάποιοι μας εισηγούνταν να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της άτακτης χρεοκοπίας, εμείς κάναμε αντίθετα ό,τι μπορούσαμε για να το αποτρέψουμε. Και τη διαφορά βέβαια την έκανε, κύριε Πρόεδρε, και το γεγονός ότι η Ελλάδα έμεινε με τη δικιά σας τη βοήθεια και συμπαράσταση μέσα στην ευρωπαϊκή ομπρέλα και στηρίχθηκε με το δικό σας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Την ώρα που κάποιοι επέμεναν ότι η παραμονή μας στο ευρώ δεν ήταν φετίχ, εμείς επιλέγαμε να μείνουμε στο ευρώ ακριβώς για να αποτρέψουμε τα χειρότερα για τη χώρα μας. Και έτσι σήμερα, όχι 12 χρόνια μετά, αλλά μόλις 2 χρόνια μετά, η Ελλάδα πλέον αφήνει οριστικά την κρίση πίσω της. Έγιναν λάθη βέβαια στην πορεία, αλλά μάθαμε από τα λάθη και τα ξεπερνάμε, και ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι. Ας ξεκινήσω με την Ελλάδα. Πέρα από τις δυσκολίες της στιγμής, χάρη σε μια εντυπωσιακή συλλογική προσπάθεια την οποία όλη η Ευρώπη θαυμάζει, σε αντίθεση ενδεχομένως με τους Έλληνες,
Η Ελλάδα κατάφερε να επιβάλλει τη βούλησή της να δράσει, να αναλάβει δράση. Εγώ ήμουν πρόεδρος του Eurogroup στις χειρότερες στιγμές της κρίσης και πάντοτε θα λέω ότι χρειάστηκε να δώσω δύο μάχες. Πρώτον, να πείσω την Ελλάδα και τις αρχές της, τους υπουργούς της, τους υφυπουργούς της που διαδέχονταν σε στις θέσεις ο ένας τον άλλον, να ξεκινήσουν προς μια νέα κατεύθυνση. Και δεν είναι εύκολο να ξεκινήσω κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν η πρώτη μάχη που έδωσα. Και η δεύτερη μάχη, να καταφέρω να πείσω τους υπολείπους ότι η Ελλάδα αξίζει να χαίρει της εμπιστοσύνης των υπολείπων. Αυτά λοιπόν από την κεντρική πολιτική σκηνή. Πάμε σε μια είδηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Υπάρχει ανακοίνωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από τον Πελοποννήσιο Υπουργό, τον κύριο Μανιάτη. Καλησπέριζουμε εμείς τον Ηλία τον Ποζιονέλο. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα από την Αργολίδα Θέμη. Βρισκόμαστε όλοι στο στούντιο, είμαστε έξω σε ρεπορτάζ. Να σας πούμε πριν ξεκινήσουμε ότι αναβλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο που υπήρχε στον Άφλιο απόψε και έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη όσον αφορά τον Υπουργό Γιάννη Μανιάτη. Βεβαίως. Υπογράφηκαν από τον Υπουργό λοιπόν Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποστέλλονται πλέον για δημοσίευση δύο πολιτικές αποφάσεις για την έρευνα και εκμετάλλευση των ελληνικών υδροβαραθράκων. Η πρώτη απόφαση, να πούμε Θέμη, ότι αφορά 20 θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Η δεύτερη αφορά τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, Άρτα Πρέβεζα, Ετωλοκαρνανία και Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση των παραγωγικών πηγών της χώρας και φυσικά θα αποφέρει και πάρα πολλά έσοδα. Σημαντική εξέλιξη. Σίγουρα σημαντική, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, και για το Δυτική Ελλάδα αλλά και για την Πελοπόννησο. Σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στα υπόλοιπα. Όλος έλξης γίνεται το κάστρο της Πύλου και οι υπόλοιποι αρχαιολογικοί χώροι της Μεσσηνίας. Ακόμη και νεόνυμφα ζευγάρια επιλέγουν τις ιστορικές ομορφιές του τόπου για σημαντικές για αυτούς στιγμές. Ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα και συγχρόνως τα πιο γοητευτικά της Ελλάδας είναι το κάστρο της Πύλου, όπου κάθε χρόνο γίνεται πόλος έλξης για πολλούς τουρίστες. Ναι, έρχονται ειδικά αυτή την εποχή και τώρα σεζόν, την καλοκαιρινή, έχουμε αρκετούς. Επίσης έχουμε και αρκετά σχολεία που μας επισκέπτονται και κατά τους χειμερινούς μήνες από την περιοχή, αλλά και ευρύτερα από την περιοχή. Ενδιαφέρονται, θέλουν να μάθουν την ιστορία και του μνημείου και γενικότερα του τόπου. Το κάστρο της Πύλου είναι ένα μνημείο το οποίο ο επισκέπτης θα μπορούσε να το και πρέπει να το επισκεφτεί. Είναι παλιό μνημείο, το έκτισαν οι Τούρκοι. Μέσα βρίσκεται και ο ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Πριν ήταν δαμή, αυτή τη στιγμή γίνονται αναθελωτικές εργασίες. Αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες και θα ήταν καλό να το επισκεφτούν όλοι. Το ωράριο λειτουργίας είναι 8 με 3, το εισιτήριο είναι προσιτό. Η ομορφιά της ευρύτερης περιοχής αποτελεί όνειρο νεόνυμφων ζευγαριών που επιλέγουν το κάστρο για τις φωτογραφίες τους, τονίζοντας ότι πρέπει να προβληθούν οι ελληνικές ομορφιές. Ναι, μόλις παντρευτήκαμε, οπότε προτιμήσαμε να κάνουμε και μερικές βόλτες εδώ πέρα, να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες. Φυσικά, πάρα πολύ. Και είναι εξαιρετικό που μπορούν και αξιοποιούνται τέτοια μνημεία και κάστρα γενικά στην Ελλάδα. Είναι καλό αυτό. Εμείς είμαστε από Καλαμάτα. Οπότε και εμείς τουρίστες ήρθαμε. Ήρθαμε να θαυμάσουμε ηθοποία. Φυσικά, αν δεν βγάλουμε τα ελληνικά μας ηθοποία, ποιος θα τα βγάλει. Πάρα πολύ ωραίο μέρος. Ευχάριστο. Αξίζει μια επίσκεψη δηλαδή γενικά στην Πύλο εδώ, στα μέρη τριγύρω, στο κάστρο. Αξίζει πάρα πολύ. Μπορεί ο επισκέπτης να δει αρκετά πράγματα, γιατί έχει ένα μουσείο αξιόλογο με ενάλλειες αρχαιότητες, το οποίο ανήκει στην εφορία αναλλείων αρχαιοτήτων. Επίσης υπάρχει ο χώρος της Ακρόπολης και εκεί αυτή τη στιγμή λειτουργεί αίθουσα με την αναπαράσταση της ναυμαχίας του Ναυαρίνου, που είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, αυτό είναι έργο της περιφέρειας. Σε λίγο θα λειτουργήσει και το καινούργιο μουσείο εδώ στο χώρο και θα έρθουν τα εκθέματα του παλιού μουσείου από την πόλη, οπότε θα είναι όλα ενιαίες οι αρχαιότητες στο χώρο. Λοιπόν,
Εδώ υπάρχει, στεγάζεται η εφορία Εναλίων και η 26η εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Μία από τις ξεχωριστές περιοχές της Μεσσηνίας είναι το Πολυλίμνιο, το οποίο η αναγκαιότητα της ανάδειξης είναι μεγάλη. Πάρα πολλοί είναι οι επισκέπτες στην περιοχή, όπου οι λίμνες και οι καταράκτες κυριαρχούν. Ένας μικρός καταπράσινος παράδεισος, διάσπαρτος από λίμνες και καταράκτες, συνθέτει το Πολυλίμνιο. Θαυμάσιο. Είναι μια πολύ υπέροχη περιοχή που εγώ είμαι από τη Μακεδονία. Έχουμε πολλά ωραία μέρη και εκεί. Ένα τέτοιο πράγμα δεν το έχω δει πάνω στις δικές μας τις λίμνες. Θαυμάσιο. Το Μόντρεα. Ναι, είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσει πολύ. Το νερό είναι πολύ καθαρό εδώ. Και έχει ωραία ατμοσφαίρα. Είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό φαράγγι που βρίσκεται στη μέση του κεντρικού δρόμου Καλαμάτας Πύλου. Η περιοχή έχει γίνει σημείο έλξης για πάρα πολλούς επισκέπτες και τουρίστες. Προχωρώντας προς τα πάνω, μικρός καταράκτης Λιμνούλα. Μικρός καταράκτης και φτάνουμε πάνω στην μεγαλύτερη που όποιος ήταν εκεί θέλει και πέφτει μέσα. Το θέαμα είναι πραγματικά εκπληκτικό. Μπροστά στα μάτια σας απλώνονται πολλές λίμνες και δεκάδες μικροί καταράκτες. Προτείνω στους τουρίστες να έρθουν να δουν το Πολυλίμνιο. Είναι μια ατραξιόν της περιοχής, όπως θα πρέπει να τους στέλνετε και στην αρχαία Μεσσίνη. Είναι κάτι το θαυμαστικό. Εμένα με ενθουσίασε προσωπικά. Ντόμινο εξελίξεων φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει το κανόνι ρωσικού τουριστικού πρακτορείου. Η ανησυχία και για την περιοχή μας είναι έντονη, καθώς πρόκειται για μια αγορά στην οποία ήθελε να στηριχθεί η Πελοπόννησος. Έντονος είναι ο προβληματισμός στον τουριστικό κλάδο, καθώς η ανησυχία που επικρατεί σε αυτόν έρχεται μετά και το κανόνι που βάλεσε ένα ακόμα ρωσικό tour operator. Το συγκεκριμένο πρακτορείο μπορεί να δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην χώρα μας, κυρίως στην Ρόδο, την Κρήτη, την Κό και τη Σαντορίνη. Ωστόσο, αναμένεται να συμπαρασύρει και άλλες τουριστικές περιοχές. Για την περιοχή μας πάντως, κύριο πλήγμα φαίνεται να είναι τόσο οι καταστάσεις οι οποίες εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ρωσίας, η υποτίμηση του ρουβλιού, αλλά και γενικότερα ο έντονος αναβρασμός στην περιοχή. Ναι, νομίζω ότι για την περιοχή μας δεν υπάρχουν ζητήματα, διότι δεν πετάει ένας, πιστεύω, πετάει ένας τουροπερίκτος. Βασικά είναι το άμπο της, έτσι, το οποίο συνεχίζει τη δραστηριότητα του εδώ. Βεβαίως στη Ρωσία υπάρχουν προβλήματα, λόγω του πολέμου βέβαια και της κατάστασης που επικρατεί εκεί πέρα. Ήδη από την αρχή της εσύνης γνωρίζαμε ότι θα έχουμε τουλάχιστον 20% μειωμένες αφήξεις στην Ελλάδα γενικότερα. Έτσι, ακόμα και στην περιοχή μας, οι αφήξεις είναι μειωμένες σε συγκρίση με την περσινή χρονιά μας. Αυτό οφείλεται βέβαια στην κατάσταση που επικρατεί στη Ρωσία. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο, πολύ σημαντικό βέβαια και αυτό μέσα, είναι η υποτίμηση στο νόμισμά του, στο ρούβλι. Είναι πολύ σημαντικό, διότι εμείς εδώ στην περιοχή και γενικότερα στην Ελλάδα, δεχόμαστε μεσαίας κατηγορίας ανθρώπους από οικονομικής πλευράς και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τη δυνατότητα να αγοραστική τους δύναμη, δηλαδή κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα. Είναι και αυτό ένα θέμα πολύ σημαντικό λόγω υποτίμησης του νομίσματος της Ρωσίας. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια και τα έχει συμβάλει και αυτό αρνητικά στην όλη ιστορία. Όμως πτωχεύσεις του operator και γενικότερα υπάρχουν από ανέκαθεν, δεν είναι τώρα. Τώρα εδώ συνέβαλαν τα γεγονότα. Το γραφείο αυτό, όλα τα γραφεία αυτά είναι φερέγγια γραφεία, στην ουσία όμως οι συνθήκες τους αναγκάζουν και επειδή, όπως ξέρετε, ο τουρισμός με το παραμικρό επηρεάζεται από οποιασδήποτε συνθήκες επικρατούν είτε στη χώρα που έρχονται είτε σε άλλες χώρες κτλ. Το είναι στο πρόγραμμα ότι έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα διάφορες εποχές. Δείτε σε λίγο. 54 στρέμματα κάηκαν στην Βλαχοκερασιά. Ένστολη αρκαδική διαμαρτύρια στην Αθήνα.
Αρκετά είναι εκείνα που έρχονται με τη νέα ΚΑΠ και που καθορίζουν το πώς θα κινηθεί ο αγροτικός τομέας στην περιοχή μας τα επόμενα χρόνια. Ο αναπληρωτής υπουργός Πάρη Κουρβουλόπουλος σημειώνει πως πρέπει να υπάρχουν καθαροί όροι για να γνωρίζουν καλά οι αγρότες. Τόσο κομβικές όσο και σταθερές πρέπει να είναι οι προτεραιότητες που μπαίνουν για τον αγροτικό τομέα στην χώρα μας, όπως σημειώνει μιλώντας στον αγρότυπο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πάρης Κουρβουλόπουλος. Πολλά είναι εκείνα που σχεδιάζονται και που θα έρθουν το επόμενο διάστημα με τις προκλήσεις για την ηγεσία του Υπουργείου να είναι σημαντικές. Επιστροφή του ΦΠΑ και με τους συντελεστές ΦΠΑ σε ό,τι συνθέτει το κόστος παραγωγής και από την άλλη υπάρχει βέβαια η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Εγώ σου πω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω ότι πρέπει μέχρι το Σεπτέμβρη να έχει εκπονηθεί ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα το οποίο θα βάζει συγκεκριμένα χρονικά όρια στα οποία θα δημιουργούνται νέα δεδομένα για όλους τους συντελεστές κόστους. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Έχετε ξεκινήσει να το δουλεύετε αυτό. Καθαρή ώρα του παιχνιδιού, δηλαδή ξεκινώντας η νέα ΚΑΠ πιστεύω ότι είναι επιβεβλημένο ο Έλληνας αγρότης και αυτός που είναι ήδη στο νέο σύστημα και οι νέοι αγρότες και οι εισερχόμενοι που τόσο πολύ θέλουν να μάθουν στον πρωτογενή τομέα θα πρέπει να ξέρουν καθαρά τους όρους και η ώρα να είναι ή δυνατόν σταθερή. Το χρειάζεται αυτό ο πρωτογενής τομέας αλλά το χρειάζεται πάνω απ' όλα η χώρα γιατί μεγάλη ελπίδα, μεγάλη προσδοκία είναι ο πρωτογενής τομέας και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι για να στηρίξει τη χώρα ο πρωτογενής τομέας πρέπει να στηριχθεί. Δείτε σε λίγο. Απίστευτη ταλαιπωρία στην Γηθίου. Στη Σελασία, ο Σταύρος Θεοδωράκης. Επιστρέφουμε στο επιχειρηματικό πεδίο όπου αρκετοί είναι οι επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, κυρίαρχα λόγω των υψηλών εισφορών. Πολλές μάλιστα φορές οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να μειώσουν, να προχωρήσουν και σε μείωση προσωπικού. Η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων και η έλλειψη ρευστότητας έχουν κλείσει περίπου 250.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με περισσότερες από 700.000 θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του χώρου καθημερινά είναι αρκετά. Βέβαια είναι δύσκολο, γιατί έχει το ασφαλιστικό. Γενικά, ας πούμε, η κατανάλωση έχει πέσει στον κόσμο γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Ναι, αρκετά δύσκολο. Οφείλεται γενικά και στην κρίση και τα πράγματα τα οποία δεν πάνε τόσο καλά γενικά σε... και επιχειρήσεις δυσκολεύονται αυτή τη στιγμή να προσλάβουν αρκετό προσωπικό διότι τα ασφάλιστα είναι πάρα πολύ ακριβά, τα έξοδα, οι εφορίες και τα υπόλοιπα έχουν ανέβει αρκετά και προσπαθούν να μειώσουν όσο μπορούν να καλύψουν τα έξοδά τους. Κοίταξε να δεις, η εποχή είναι από μόνη της δύσκολη, το γνωρίζουμε. Τώρα σε επιμέρους καταστάσεις γίνονται ακόμα πιο δύσκολα γιατί έχουμε πολλά πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, η φορολογία, είναι τα ασφάλιστρα όπως είπες του προσωπικού, είναι πολλά. Και δυστυχώς η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει. Αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο πρέπει να λυθεί. Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα είναι η σημαντική μείωση των ασφαλισμένων, καθώς οι επιχειρήσεις πλέον δεν βγαίνουν, με αποτέλεσμα να έχουν το απολύτως απαραίτητο προσωπικό ή μερικές φορές ακόμη και να υπολειτουργούν, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Βέβαια, αυτό είναι φυσικό επακόλουθο για μια επιχείρηση. Δηλαδή, είναι μια άμυνα, ας πούμε, για να μπορέσει να αμυνθεί για την επιβίωσή της. Ναι. Λιγότερες ώρες στο προσωπικό και λιγότερα άτομα. Από εκεί και ύστερα, θεωρώ ότι ο εργαζόμενος πρέπει να έχει και την ασφαλειά του με ό,τι συνεπάγεται, γιατί είναι καλό και για τον ίδιο αλλά και για την επιχείρηση, έτσι, να γνωρίζει ότι θα έχει τα ανισημά του, θα έχει την πληρωμή του και νομίζω ότι μπορεί να συνυπάρξουν αυτά τα πράγματα. Τέλος, οι οικογενειακές επιχειρήσεις λόγω δυναμικού είναι οι μόνες που μπορούν να αναπτυχθούν λίγο περισσότερο σε αυτήν την εποχή. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν και οι επαγγελματίες, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν κάποια μέτρα και στον κλάδο των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Κάτι πρέπει να γίνει γιατί δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε, ας πούμε, δηλαδή αυτό πρέπει να... δεν πρέπει να λέμε μόνο λόγια πάνω σε αυτό και να ανακυκλώνονται τα λόγια πάνω σε αυτό. Απλώς πρέπει, ας πούμε, οι πολιτικοί να κοιτάξουν, ας πούμε, και τις ντόπιες οικονομίες πριν είναι αργά. Κάτι πρέπει να γίνει αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει. Σίγουρα, ναι, να αλλάξει τα πράγματα.
Τώρα βέβαια στα πλαίσια της αγοράς γίνονται και υποχωρήσεις, γίνονται και διάφορα πράγματα. Αλλά σας λέω και πάλι, μπορώ να σας μιλήσω για αυτό που ξέρω τι γίνεται για μας, που είναι όλα στην εντέλεια. Από εκεί ύστερα δεν ξέρω τι γίνεται παραπέρα. Και δεν θέλω να ξέρω κιόλας, γιατί κάπου με στεναχωρεί όταν θα γίνεται κάτι λάθος. Μια εξαιρετική συναυλία παρουσίασαν στο αρχαίο θέατρο της Μεσσηνής στα μουσικά σύνολα της Νέριτ. Βροντερή και η παρουσία του κόσμου, ενώ το παρόν έδωσε μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος της Νέριτ, Αντώνης Μακρυδημήτρης. Εντυπωσίασε η μεγάλη συναυλία γκαλά όπερας που παρουσίασε στο αρχαίο θέατρο Μεσσήνης τα μουσικά σύνολα της Νέριτ. Η εκδήλωση εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων της Νέριτ με στόχο την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων ως βάση για την λειτουργία σύνδεσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε απόψε εδώ στο σεπτό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης, στους πρόποδες του όρους της Ιθώμης, για να παρακολουθήσετε και να απολαύσετε, ελπίζουμε, την πρώτη εκτός Αθηνών συναυλία της ανασυσταθήσας ορχήστρας, συμφωνικής ορχήστρας της νέας ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Δεν επιλέξαμε το χώρο αυτό της γης της Πελοποννήσου τυχαία για να εγκαινιάσουμε το πρόγραμμα των συναυλιών της Νέριτ στην περιφέρεια. Στον τόπο αυτό, πριν από 2.500 χρόνια περίπου, ο περίφημος Θηβαίος στρατηγός και πολιτικός, φιλόσοφος και πολιτικός, ο Επαμεινώντας, ανέλαβε την ιστορική πρωτοβουλία να θεμελιώσει μια πολιτεία πρότυπο τόσο από πολεοδομικής και αισθητικής απόψεως, όσο και από πολιτικής και πολιτιστικής σκοπιάς. Το έπραξε αυτό μετά τη μάχη των Λεύτρων το 371 π.Χ., όπου είχε την ευκαιρία να αποδείξει τη στρατηγική του ιδιοφυΐα έναντι του ισχυρότερου στρατού της εποχής, των Σπαρτιατών. Η νίκη του ωστόσο στο πεδίο της μάχης δεν θα αρκούσε αν δεν συνοδευόταν και από άλλα έργα μεγάλων διαστάσεων και δημιουργικής πνοής. Συνέλαβε έτσι την ιδέα της ανασύστασης της αρχαίας Μεσσήνης, αναγνωρίζοντας εμπράκτος και δικαίως τους μακραίωνους αγώνες των Μεσσηνίων για ανεξαρτησία, αυτοκαθορισμό και ελευθερία. Ήρθε η ώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να απολαύσουμε τα των Μουσών δώρα. Και ξεκινούμε με την σουίτα νούμερο 1, Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ. Η Κάρμεν, η ιστορία του απλοϊκού στρατιώτη Δον Χωσέ, που σαγηνεύεται και παρασύρεται στην καταστροφή από την απόλυτα μοιραία γυναίκα Κάρμεν, δεν είναι μια ισπανική όπερα. Είναι ο τρόπος που ένας Γάλλος καλλιτέχνης βλέπει την Ισπανία. Είναι λόγω εκδήλωση, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε αμέσως μετά το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό που προβληματίζει. Σαν τσαντήρι έχει καταδύσει ο προαύλιος χώρος του Μουσείου Σπάρτης. Χαρακτηριστικά μάλιστα είναι τα όσα αναφέρουν κάτοικοι και επισκέπτες. Το πιο κεντρικό δρόμο, λίγα μόλις μέτρα από την κεντρική πλατεία της πόλης, βρίσκεται το Μουσείο της Σπάρτης. Αυτό που στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει για να μπορέσει να επισκεφτεί ο τουρίστας, μέχρι να γίνει πραγματικότητα το νέο μουσείο. Αλλά ακόμα και αυτό, δυστυχώς, δεν μπορούμε να το προασπίσουμε όπως πρέπει, καθώς έχει καταντήσει στην κυρολεξία σαν τσαντήρι. Πλήθος πανό στείνονται καθημερινά στα μπροστινά κάγκελα, λίγα εκατοστά από την κεντρική πύλη του μουσείου, διαφημίζοντας ό,τι μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Από γιορτές και εκδηλώσεις μέχρι κάμπινγκ, πέρα από τα γνωστά και μια εξαιρεταία πανό αντιδράσεων. Ο τουρίστας, βλέποντας αυτά τα χάλια έξω από το Μουσείο της Σπάρτης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να φανταστεί ότι εκεί υπάρχουν τα αρχαία εκθέματα της πόλης, όσα τέλος πάντων και αν είναι αυτά. Από την άλλη πλευρά,
και να γνωρίζει ότι είναι το μουσείο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μας τιμά σαν Σπαρτιάτες αυτό το θέαμα. Ξέρετε ότι αυτό απέναντι είναι το μουσείο της Σπαρτής? Όχι, δεν γνωρίζουμε ότι είναι το μουσείο. Και εκτός την ταμπέλα που βλέπω μπροστά, δεν δείχνει τίποτα άλλο που να λέει ότι είναι μουσείο. Δεν σας κινεί περιέργεια ότι μπορείτε να μπείτε μέσα να δείτε τα αρχεία της Σπαρτής? Όχι, αν μας το πει κάποιος να μας παρακινήσει να πάμε, όχι, δεν θα μπαίναμε. Και όπως είναι τώρα αυτά έτσι, αφήσεις και όλα αυτά τα πανό που είναι στην είσοδο, πώς τώρα, βλέπετε αυτή την κίνηση? Ένα μουσείο και να λέει νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και τι άλλο να πω, ξέρω εγώ, αυτά είναι... Το μουσείο πρέπει να μένει χωρίς περιβολά, χωρίς πανό, χωρίς τίποτα. Αυτό. Ένα τέτοιο μουσείο και σε μια τέτοια, πόλη είναι απαράδεκτο, τουλάχιστον. Και τώρα... και μόλις μπαίνουν και κάποιοι τουρίστες μας. Ναι, και... Σωστό που είναι πάνω έτσι στα πανό, ανεξάρτητα από το κόμμα, όποιος και να είναι. Φαίνεται ότι είναι το μουσείο της Σπάρτης. Όχι, βέβαια. Είστε από εδώ εσείς? Ναι. Έχετε επισκεφθεί το μουσείο? Ναι. Έχετε επισκεφθεί. Ναι. Κάποιος όμως που έχετε τουρίστες που δεν γνωρίζετε αυτό είναι το μουσείο, φαίνεται τώρα με αυτή την κατάσταση που επικρατεί? Όχι. Τι πιστεύετε πρέπει να γίνει? Πιστεύω ότι πρέπει να τα πάρουν από εδώ και οι αντιδράσεις αλλού, μάλλον. Έτσι να γίνει. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις των ξένων τουριστών. Έχετε απόλυτο δίκαιο, μου απάντησαν με ευγένεια. Στην Μαδρίτη δεν θα γινόταν ποτέ αυτό που γίνεται εδώ. Πρέπει έξω από το μουσείο να υπάρχουν πληροφορίες για την ιστορία και όχι όλα αυτά που βλέπουμε. Αν και δεν γνωρίζουμε ελληνικά, σίγουρα αυτά που γράφουν δεν είναι πληροφορίες για την ιστορία της Σπάρτης, ήταν τα λόγια τους. Εδώ έρχονται τουρίστες και μας ζητάνε άλλα μνημεία της Σπάρτης, όπως το Βωμότη ή Αφροδίτης, αν δεν κάνω λάθος, που είναι στον Αγίος Κυρίδων από πίσω, το οποίο ακόμα και αυτό είναι, έχουν πάει τσιγκάνοι και μένουν. Και εμείς ούτε καν το ξέραμε. Ούτε καν. Και έρχονται και μας ζητάνε ήδη. Και τι να τους πεις? Αναγκάζεται να τους πεις ότι δεν είσαι καν από εδώ. Ναι, σου έχει τύχει αυτό. Σου έχει τύχει. Κάνοντας το ρεπορτάζ, νιώσαμε ντροπή με αυτά που ακούσαμε από τους επισκέπτες και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το χάλι. Λοιπόν, μιλάμε για τη Σπάρτη. Να καλησπέρασουμε τον Γιάννη Παυλάκου. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Θέμη, από τη Σπάρτη. Για ένα άλλο ζήτημα τώρα που έχει να κάνει με την απίστευτη ταλαιπωρία στην Ηγηθείου, τον δρόμο. Έτσι είναι, Θέμη, απίστευτη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που διασχίζουν καθημερινά τη Ηγηθείου στην είσοδο και στην έξοδο της Σπάρτης. Τα έργα που πραγματοποιούνται για την αλλαγή δικτύου ίδρυσης κάνουν δυστυχώς τη ζωή των οδηγών πιο δύσκολη και μαζί με τη ζέστη που επικρατεί αυτές τις μέρες η κατάσταση, Θέμη, γίνεται αφόρητη. Οι δύο λωρίδες για τις ανάγκες του έργου γίνεται μία και τα αυτοκίνητα από τα γυμνάσια και το γνωστό κόμβο μέχρι και το διοικητήριο της αντιπεριφέρειας Λακωνίας δημιουργούν ουρά χιλιομέτρων με τους οδηγούς να ταλαιπωρούνται έτσι αφάνταστα. Είχαμε επίσης και καταγγελίες, Θέμη, πως το μεσημέρι συνεχίζονται οι εργασίες με τα κομπρεσέρ να δουλεύουν χωρίς να αφήνουν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να κοιμηθούν. Ένα θέμα το οποίο είχε αναστατώσει όλους τους ανθρώπους που κυκλοφορούν και φεύγοντας από τη Σπάρτη για να κατέβουν προς την Νότια Λακωνία. Θα πρέπει να κάνουν από τη μία πλευρά υπομονή οι κάτοικοι και βεβαίως οι πολίτες, αλλά και από την άλλη οι εργολάβοι και οι εργασίες τουλάχιστον τις ώρες κοινής ησυχίας να υπάρχει ένας σεβασμός προς τους πολίτες. Μάλιστα. Πάμε και στο άλλο ζήτημα τώρα με πολιτική αναφορά, με την επίσκεψη του Σταύρου Θεοδωράκη στην περιοχή. Έτσι είναι. Θέμη, στη Σελασία, με ένα χωριό 15 χιλιόμετρα έξω από τη Σπάρτη, βρέθηκε ο Σταύρος Θεοδωράκης και το ποτάμι, έτσι, στα πλαίσια της γιορτής Ελιάς και Λαδιού που διοργανώθηκε το τριήμερο που μας πέρασε, 1η, 2 και 3 Αυγούστου. Τον Σταύρο Θεοδωράκη υποδέχτηκε και ξενάγησε στα περίπτερα και τους τοπικούς παραγωγούς, ο σκηνοθέτης ο Μανούς ο Μανουσάκης, καθώς επίσης και ο νεοεκλεγής ανεξάρτητος δήμαρχος Σπάρτης, ο Βαγγέλης Αβαλιώτης. Ο επικεφαλής του ποταμιού μίλησε με τους παραγωγούς για τα τοπικά προϊόντα, τις μεθόδους καλλιέργειας και τους συνεταιρισμούς, δείχνοντας έτσι την διάθεση στήριξης του ποταμιού προς τον πρωτογενή τομέα. Για να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πάμε εμείς τώρα στην Αρκαδία και την συνάδελφο την Ελένη Τιδράκα. Καλησπέρα, Ελένη, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Θέμη, καλή εβδομάδα. Με φωτιές, ουσιαστικά αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, με φωτιά συνεχίζουμε και τώρα, έτσι. Έτσι ακριβώς, και μάλιστα είχαμε τη μεγαλύτερη φωτιά στην Αρκαδία μέχρι τώρα και την πιο επικίνδυνη, όπως μάλιστα τη χαρακτήρισε ο ίδιος ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Πελοποννήσου, ο κύριος Γιώβας. Η φωτιά λοιπόν απείλησε το πετκοδάσος της Βλαχοκεραφιάς, είναι ένα
δάσος που έχει προέλθει από αναδασώσεις. Είναι ένα από τα ωραιότερα δάση ίσως στη χώρα. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για την δημιουργία του. Και έτσι η φωτιά που προκλήθηκε στις 4 η ώρα το Σάββατο και η οποία τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο αργά το βράδυ του Σαββάτου και μέχρι και αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκεί δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις, φόβησε την πυροσβεστική υπηρεσία και γι' αυτό υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση, όπως μας είπε ο κύριος Γιώβας. Βέβαια, σε αυτό συνετέλεσε το γεγονός ότι δεν υπήρχαν κάπου αλλού μεγάλες φωτιές στην περιφέρεια Πελοποννήσου και έτσι ισχυρές και επίγειες και εναέριες δυνάμεις πήραν μέρος στην κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς και δεν είχαμε χειρότερα, γιατί αν έπαιρνε φωτιά το Πευκοδάσος δεν υπήρχε περίπτωση να το γλιτώσουν και θα είχαμε δύσκολα πράγματα. Το μόνο που θέλω να πω κλείνοντας την αναφορά σε αυτό το θέμα είναι ότι γενικότερα η περιοχή αυτή έχει πληγεί από πυρκαγιές. Ξεκίνησε από τον Προφήτη Ηλία, τη θέση Προφήτη Ηλία που είναι κοντά στο Μάναρι, χωριό που επλήγε στις φωτιές του 2007. Και το δεύτερο είναι ότι γίνεται προανάκριση, γιατί μάλλον εικάζεται ότι η φωτιά προήλθε από εμπρησμό. Και αυτό είναι ότι χειρότερο, δεν μπορεί να βάζουμε φωτιές. Και βέβαια θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, είτε αν αυτό γίνεται και από αμέλεια, βέβαια, να μην πετάμε τσιγάρα, να μην αφήνουμε έπλεκτα υλικά έξω και γενικά να είμαστε προσεκτικοί. Ελένη, πάμε και στην ένστολη διαμαρτυρία που έγινε στην Αθήνα και από Αρκάδες. Ναι, θα γίνει. Είναι την Τετάρτη. Να πούμε λοιπόν ότι βρίσκονται σε μεγάλη αναταραχή, όχι μόνο η ένστολη στην Αρκαδία, αλλά πανελλαδικά. Και αυτό γιατί, όπως λένε, κάνουν λόγο για απαξιωτική αντιμετώπιση από την κυβέρνηση, γιατί δεν σέβεται ο Υπουργός και το σύνολο της κυβέρνησης την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στην επαναφορά μέρους του μισθού τους. Έτσι λοιπόν, για διάφορα ζητήματα, κυρίως ασφαλιστικά και για την επικουρική ασφάλιση και για το ΕΦΑΠΑΞ, όλοι οι ένστολοι θα πάρουν μέρος σε πανελλαδική διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στην Αθήνα. Και για το σκοπό αυτό θα φύγει λεωφορείο από την Τρίπολη στις 8.30 ώρα για να συμμετάσχουν όσο περισσότεροι γίνεται. Και μάλιστα αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι αστυνομικοί και στο κάλεσμά τους ότι χωρίς αντίδραση και αγώνα, εάν το παρόν είναι δυσίωνο, το μέλλον προβλέπεται οδυνηρό. Ελένη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου νύχτα. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα στον χώρο του πολιτισμού. Συναυλία Κουαρτέτου Εν Χόρδων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Κορώνη. Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τεχνών που λαμβάνει χώρα στην περιοχή. Με ξεχωριστούς ήχους από κλασική μουσική, γέμισε χθες το βράδυ η περιοχή της Κορώνης. Είμαστε πολύ ευτυχείς που είμαστε εδώ. Είμαστε το κουαρτέτο το Κορωνής. Τρεις κουρίες και παιδιά μου. Θα σας παίξουμε δύο έργα πολύ σημαντικά για το ρεπερτόριο του κουαρτέτου. Το πρώτο είναι το αμερικανικό κουαρτέτο του ενός τσέχου συνθέτη, του Άντων Μπόρζακ, το οποίο έχει γραφτεί στην Αμερική. Και το δεύτερο θα είναι ένα τραγικό κουαρτέτο, κατά τη γνώμη μας, ένα κουαρτέτο ενός αυστριακού συνθέτη, του Φραντς Σούμπερτ, το οποίο λέγεται «Ο θάνατος και η κόρη». Μπαίνουμε εμείς στα του πολιτισμού και να περάσουμε στην Πλάτσα της Μάνης. Στο ανοιχτό θέατρο της περιοχής έγινε χθες μια όμορφη εκδήλωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυροπηγίου Ιζαρνάτα. Μια ξεχωριστή βραδιά, μια βραδιά γεμάτη με χρώμα παράδοσης, με ελληνικό χρώμα, ήταν η χθεσινοβραδινή στην περιοχή της Πλάτσας. Ο
Το υπέροχο σαν αγκαλιά, καινούριο θέατρο στην Πλάτσα με τη μοναδική θέα, γέμισε με χορό και μουσική. Χάρη στην εξαιρετική εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου του Σταυροπηγείου, η Ζαρνάτα. Τραγούδια, χορί, αλλά και θεατρικά δρόμενα έντυσαν την παράσταση όπου στο επίκεντρο της βρισκόταν ένας παλιός παραδοσιακός γάμος. Απίστευτο! 500.000 επιλογές με την επιδότησή της νέας σου σύνδεσης. Σε tablet! Το μυθιστόρημα ή όλη την τριλογία. Εσύ το άσπρο, εσύ το μαύρο. Και για μένα, λέω να τα πάρω όλα. Ψάχνεις το καλύτερο για την επικοινωνία σου. Ψάξτε στα public. Αφού εδώ είσαι. 290 ευρώ απίστευτη επιδότηση σε 500.000 προϊόντα στο απόλυτο συμβόλαιο W και σταθερή από τη Win. Τελεία και public. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.